Σε θέση λίμπερο ο Βασίλης Σαβράκος. Είναι η ώρα για τη συνάντησή μας. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε? Πολύ καλά. Από την πλατεία Αριστοτέλους με εξαιρετική διάθεση, γιατί έχει φανταστική μέρα η Θεσσαλονίκη. Βουλιάζει από κόσμο λόγω και της διεθνούς έκθεσης. Είναι μια πραγματική απόλαυση οι εκπομπές εδώ. Θα ήθελα να μην έχετε υποχρεώσεις και να ήμασταν παρέα μαζί και με τον Μιχάλη, να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Ναι, αλήθεια είναι ότι έχω πάρει μια γεύση. Βλέπω τα ποσταρίσματα στο Instagram, στο λογαριασμό του σταθμού. Οπότε λίγο το έχω κάνει εικόνα, το έχω οπτικοποιήσει. Και ναι, πράγματι θα ήταν καλή ευκαιρία και για εμάς. Γενικώς όποτε βρίσκομαι, καλά και ο Μιχάλης το ίδιο, γιατί αρκετές φορές έχει τύχει να ανέβουμε και μαζί. Είναι ειδικά εκεί που βρίσκεστε, περνάμε ώρες, να το πω έτσι. Περνάμε ωραία εκεί. Οπότε ναι, πράγματι θα ήταν ωραία να τα έχουμε καταφέρει. Ήταν το, μας έφαγε το Champions League, τι να κάνουμε. Εντάξει, παλιοδουλειά κάποιος πρέπει να την κάνει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι πολύ, πώς θα το πω, είναι το πιο το κομμάτι της δουλειάς. Τώρα μιλώντας για τον εαυτό μου, γενικώς δεν, πώς να το πω σωστά, δεν θέλω να το προσεγγίζω μίζερα το ελληνικό πρωτάθλημα, και ίσα ίσα που περνάω πολύ καλά όταν πηγαίνω στο γήπεδο, είναι το καλύτερό μου, όποιο γήπεδο και αν είναι αυτό. Αλλά εντάξει, το Champions League είναι λίγο πιο γκουρμέ ποδοσφαιρική τροφή. Είναι, είναι λίγο πιο... πιο ψυχαγωγική, ναι, να το πω έτσι. Και σε σχέση με το ποδόσφαιρο, πρέπει να πω ότι από την πρώτη αγωνιστική το καταλάβαμε ότι πάλι και φέτος θα περάσουμε καλά. Όχι πως είχαμε και ιδιαίτερες αμφιβολίες, απλώς έχει τώρα εδώ την ιδιομορφία ότι είναι πολύ κοντά οι αγωνιστικές. Είναι ένα πραγματικό, εμένα μου θυμίζει πια ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι όπως γίνεται, ναι, ειδικά ναι, φέτος. Ναι. Που... ναι, ναι, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου έρχονται οι αγωνιστικές στις φάσεις των ομίλων πολύ κοντά η μία στην άλλη. Και τώρα που δεν έπαιξαν, λέω για παράδειγμα, οι αγγλικές ομάδες αγγλικό πρωτάθλημα λόγω του θανάτου της Βασίλισσας, πραγματικά ήταν, είδαμε τη Liverpool και την City στο Champions League και μετά τις ξαναείδαμε στο Champions League. Δεν μεσολάβησε χώριος αγώνας. Ήταν λες και έβλεπες αγώνες πρωταθλήματος. Να κάνουμε, όπως συμφωνήσαμε και χθες, ένα συνολικό ταμείο για το διήμερο. Γιατί χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τα προχθεσινά μάτς. Έχοντας πια όλο το πακέτο μπροστά μας, σε ποια σειρά δική σου προτεραιότητας θα έβαζες τις εικόνες που κρατάς από το διήμερο Champions League? Καταρχάς, πάντα έχουμε μια διαρκή συζήτηση σε σχέση με το αν αλλάζουν οι σχέσεις μεταξύ των φαβορί. Δηλαδή, αν από αγωνιστική σε αγωνιστική καταλαβαίνουμε ότι κάποια ομάδα μεγαλώνει τη δυναμική της ή ότι κάποια άλλη μικραίνει τη δυναμική της. Τώρα, εδώ η κουβέντα είναι και αρκετά σχετική, πώς ορίζουμε τα φαβορί, αν συζητάμε μόνο για τα ιστορικά φαβορί ή αν συζητάμε για τα φαβορί των στοιχηματικών εταιριών, άρα τα φαβορί που πιστεύει ο κόσμος και πάει και τα ποντάρει. Σε αυτή την κουβέντα λέω ότι μέχρι εδώ δεν είναι μια ομάδα που θα πω αυτή θα κάνει περίπατο. Έχω μια αίσθηση από την αρχή της σεζόν ότι τώρα που πρόσθεσε το Haaland η Manchester City και που αυτή εδώ η σεζόν σήμερα που συζητάμε είναι η τελευταία του Pep Guardiola στη Manchester City, το λέω αυτό γιατί ακόμη δεν έχει συμφωνήσει για να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Είναι πιθανό να το κάνει. Εκείνος λέει ότι μετά τον παγκόσμιο κύπελο θέλει να το συζητήσει αυτό, αφού προηγουμένως εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή να κάνει μια εσωτερική, μια ενδοσκόπηση, να σκεφτεί, να βάλει τον εαυτό του απέναντι και να σκεφτεί αν θέλει να μείνει ή όχι. Λέω ότι μολονότι δεν έχω εντυπωσιαστεί από την απόδοσή της μέχρι εδώ, τα όσα καταλαβαίνουμε σχετικά με το πόσο καλύτερα νιώθουν όλοι όσοι παίζουν πίσω από τον Σέντερφορ τώρα που υπάρχει ένας κανονικός Σέντερφορ, και πολλές φορές εμείς λέμε, χρησιμοποιούμε αυτό το χαρακτηρισμό και λέμε κανονικός Σέντερφορ, ή όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή λέμε είναι κανονικός εκτρέμ, είναι κανονικό οκτάρι. Αυτή την αργό τη χρησιμοποιούν και οι ποδοσφαιριστές, και το λέω γιατί ένας από τους συμπαίκτες του, ο Γκιντογκάν, είπε ότι τώρα που έχουμε έναν κανονικό σεντερφόρ και εμείς περιμένουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα και να φτάσουμε μέχρι την κατάκτηση. Η City λοιπόν μου φαίνεται ότι... Πότε. Δεν το άκουσα. Αν όχι τώρα πότε.
Ναι. Είναι και αυτό. Είναι και το αν όχι τώρα πότε. Έχει σκληρύνει τόσο. Έχει γίνει τόσο. Θα γίνει τόσο αποφασιστική. Θα το βγάλει αυτό στη νοκάουτ φάση. Είναι πολύ νωρίς να το πεις. Θα μεσολαβούν πάρα πολλά πράγματα ανάμεσα στα άλλα και ένα παγκόσμιο κύπελο. Και το λέω γιατί πάντα εμείς σκεφτόμαστε το τι επίδραση θα έχει στη συμπεριφορά των συλλόγων το ότι θα έχει συμβεί στο παγκόσμιο κύπελο. Είτε σχετικά με την κούραση την σωματική, είτε σχετικά με την κούραση την ψυχική. Είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Κανένας δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει στο δεύτερο μισό της σεζόν όλο αυτό που θα έχει συμβεί στο Κατάρ. Γι' αυτό λέω ότι εδώ τώρα κάνουμε την κουβέντα για το Champions League και είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε την Τρίτη η Μπαρσελόνα. Δηλαδή πιθανόν αυτό που πήρα, που παίρνω μαζί μου από αυτή την αγωνιστική είναι ότι κατάλαβα ότι η Μπαρσελόνα του Τσάβη το βρίσκει, ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Και θα πει κανείς, καλά συζητάς για την Μπαρσελόνα αν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Πέρσι δεν στάθηκε σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό το υπογραμμίζω. Και επειδή είναι και καινούργια ομάδα που έχει προσθέσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, έχεις μια απορία αν μπορεί πολύ γρήγορα ο Τσάβι όλους αυτούς να τους κάνουν να έχουν καλή ομαδική συμπεριφορά. Συνέβη στο Μόναχο παρότι έχασε από την Bayern και κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι ακούει το 2-0 και φαντάζεται ότι μπορεί να ήταν μια εύκολη νίκη της Bayern. Δεν ήταν και ειδικά στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου η Μπαρσελόνα που έπαιζε εκτός έδρας μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο ήταν κυριαρχική, ήταν αυτή που έκανε τις περισσότερες ευκαιρίες και ήταν ευκαιρίες που ήρθαν μέσα από οργανωμένο παιχνίδι, από οργανωμένες επιθέσεις. Ήταν να χαίρεσαι να τη βλέπεις την Μπαρσελόνα ανεξάρτητα από το αν την υποστηρίζει κανείς ή όχι, να μην μπλέξω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ έτσι και με την υπερβολή στην φράση θα έλεγα ότι μάλλον δεν σκόραρε από την τρομερή επιθυμία του Λέβα να σκοράρει απέναντι στη συγκεκριμένη αντίπαλο. Είχε κανένα δυο τελειώματα που για την κλάση ότι θα μπορούσε να τα κάνει και πιο εύκολα γκολ. Θέλησε να τα κάνει με τον δύσκολο τρόπο και τα χάσε. Συμφωνώ. Ειδικά η μία ευκαιρία που έχει, δεν θυμάμαι είναι γύρω στο 25, είναι μια ευκαιρία που λες εκεί εντάξει, κλείνει τα μάτια και ξέρεις ότι η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Ναι, έτσι είναι. Αυτός ήταν πολύ στρεσαρισμένος, ήταν και φυσιολογικό και okay, είναι ένας του κορυφαίου επίπεδου εκτελεστής, αλλά πρέπει να πω ότι στα κρίσιμα του Champions League δεν έχει αποδώσει. Δηλαδή και η ιστορία του τώρα που έφυγε από την Bayern είναι η ιστορία ενός σεντρεφόρου ο οποίος τα διέλυσε όλα στη Γερμανία, έκανε αδιανόητα ρεκόρ, έσπασε ρεκόρ του Gerd Müller που ήταν δεκαετιών. Στο Champions League όμως στις knockout φάσεις δεν κατάφερε να τους δώσει της Bayern αυτά που εκείνη περίμενε από εκείνον. Τώρα αν αυτό μπορεί να μεταβληθεί επειδή θα έχει διαφορετική ψυχική και πνευματική υποστήριξη από τον Τζάβι, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να πεις ότι αποκλείεις την πιθανότητα φέτος να κάνει μεγαλύτερα πράγματα στο Champions League από όσα έχει κάνει μέχρι εδώ. Αλλά λέω ότι η ιστορία δείχνει ότι όταν στρεσάρεται πολύ, ειδικά στο Champions League, ειδικά από τον καιρό που πήγε στην Bayern, δεν τα καταφέρνει. Τώρα από τις υπόλοιπες, μέχρι εδώ η ομάδα που μου έχει κάνει πιο καλή εντύπωση είναι ο Άγιαξ. Δηλαδή είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, είναι μια ομάδα που άλλαξε πάρα πολύ το καλοκαίρι και δεν είναι ότι άλλαξε και πήρε ποδοσφαιριστές που έχουν την τεχνογνωσία του Champions League, είναι παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας, έχει αλλάξει και προπονητή και παρόλα αυτά έχει μπει πραγματικά σεταρισμένος μέσα στο Champions League και κάνει πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Είναι οι ομάδες που από αυτήν την αγωνιστική μου έκαναν την πιο καλή εντύπωση. Αν πρέπει να προσθέσω κάποια που μέχρι εδώ φαίνεται η εικόνα της να δημιουργεί μια έκπληξη, είναι η Μπενφίκα, η οποία άλλαξε προπονητή το καλοκαίρι, πήρε έναν προπονητή, το Ρόγκερ Σμιτ, ο οποίος κουβαλάει δικαιολογημένα έως έναν βαθμό τη φήμη ενός προπονητή, όπως με οι ομάδες του φτιάχνει ομάδες που με την μπάλα στα πόδια είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά όταν χάνουν την μπάλα χάνουν και το έδαφος γιατί συμπεριφέρονται με αφέλεια στη φάση της άμυνας. Και μέχρι εδώ έχει μια Μπενφίκα η οποία κάνει μόνο νίκες και είναι εντελώς αντίθετη η συμπεριφορά της στη φάση της άμυνας συγκριτικά με τη συμπεριφορά των ομάδων που είχε ο Ρόγκερ Σμιτ. Πώς συμβαίνει αυτό? Να βάλουμε σε ένα πακέτο πορτογαλικό και τη Sporting που επίσης με ένα 2-2 έκανε κρότο. Σύμφωνο και είναι και
και εκείνη το έκανε με στρατηγική. Δηλαδή εκείνη στο παιχνίδι με την Τότεναμ, στο πρώτο ημίχρονο δοκιμάστηκε πάρα πολύ, υπέφερε, δεν μπορούσε να περάσει με τη σέντρα, με την μπάλα στα πόδια της τη σέντρα από την πίεση της Τότεναμ, αλλά αποδείχθηκε ότι ο προπονητής αυτή τη στρατηγική είχε χαράξει, είχε χτίσει το σχέδιό του πάνω στην προσδοκία ότι η ομάδα του θα το αντέξει αυτό στο πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο ντύθηκε η Sporting Tottenham, δηλαδή έκανε ακριβώς το ίδιο στην αντίπαλό της, την προβλημάτισε πάρα πολύ και κατάφερε να πάρει και το παιχνίδι. Ναι, είναι πραγματικά μια πολύ... είναι μια νίκη για να σου μπαίνει στο μάτι η Sporting, σε έναν όμιλο που δεν ξέρεις αν τελικώς θα τα καταφέρει ή όχι. Είναι πολύ... έχει κάνει δύο νίκες, αλλά έχει στον όμιλο την Tottenham, τη Marseille, ακόμη και την Eintracht. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό να πεις ότι θα τα καταφέρει. Το λέω αυτό γιατί πάντα στα δικά μας λόγια, όλων εμάς που παρακολουθούμε το Champions League, οι παίκτες του στοιχήματος ψάχνουν να διαβάσουν μια πρόβλεψη, μια προεκτίμηση, μια αίσθηση. Δεν έχω δει κανένα όνειρο ότι θα τα καταφέρει η Sporting και θα περάσει, αλλά ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη και αποτελεσματική φυσικά, έχει δύο νίκες. Σήμερα έχει σειρά Ολυμπιακός, ο ένας και μοναδικός μας εκπρόσωπος, αλλά αναρωτιέμαι αν το θέμα είναι ότι μια ομάδα έχει έναν ευρωπαϊκό αγώνα ή έχει ολοκληρώσει μια ηχηρή μεταγραφή και ετοιμάζεται για ακόμη μία. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό φέτος με τις μεταγραφές είναι, δεν θυμάμαι να υπάρχει προηγούμενο. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να βρούμε στο παρελθόν πολλές περιπτώσεις που η μεταγραφική περίοδος, όχι για τους ελεύθερους παίκτες αλλά για παίκτες που ανήκουν σε ομάδες, έφταναν μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη. Άρα έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να το βρεις. Αλλά αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει στις τελευταίες ημέρες, έχει ξοδέψει ένα πολύ μεγάλο ποσό, δηλαδή είναι ένα τάξη μεγέθους 15 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν προαποφασισμένο ή στην εξέλιξη του χρόνου η διοίκηση του εκτίμησε ότι πρέπει να κάνει υπερβάσεις γιατί δεν ήταν επαρκώς ενισχυμένη. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μάλλον αυτό, ναι. Βασίλη. Ναι, όμως το γεγονός πια είναι ότι έχει μαζέψει ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών και ναι, δεν συζητάει κανείς όταν κοιτάζει το ρόστερ, λες μετά και από τις τελευταίες προσθήκες, αν πούμε ότι είναι δεδομένο ότι και ο Μπακαμπού θα αποκτηθεί, άρα έχει ακόμη έναν σέντερφορ και ένα σέντερφορ με την ποιότητα που έχει ο Κογκολέζος, δεδομένης και της απόκτησης του Χάμες Ροντρίγκες. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι ο Μπίελ σήμερα. Ναι. Κοίτα όμως, αφενός έχει αρκετά παιχνίδια ο Ολυμπιακός, άρα μπορεί να ζει με αυτή την προσδοκία. Ξέρει επίσης ότι τα παιχνίδια του Europa League στη φάση των ομίλων εκείνος θα τα πάρει, αν είναι καλά, δεδομένου ότι ο Χάμες Ροντρίγκες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και επίσης πρέπει να πω ότι διέτυχε και τον παρακολούθησα αρκετά στα προκριματικά της Κοπενχάγης για το Champions League, ότι έχει την αυτοπεποίθηση ενός παίκτη που μπορεί να είναι κεντρικός επιθετικός, αν το σχέδιο του παιχνιδιού, οι ανάγκες ενός παιχνιδιού ζητάνε έναν κεντρικό επιθετικό με τα δικά του χαρακτηριστικά, και μπορεί άνετα να παίζει και στις πλευρές. Άρα επειδή έχει την αυτοπεποίθηση ενός παίκτη που ξέρει πως έχει την ποιότητα, έχει επίγνωση, έχει αυτογνωσία, ναι, σίγουρα θα μπαίνει στο μυαλό του, γιατί είναι μια ακριβή μεταγραφή και εκείνος ο ίδιος, προκειμένου να το αποφασίσει να το κάνει αυτό το βήμα σε μια στιγμή που ήξερε ότι θα παίξει Champions League με την Κοπενχάγη, για να αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα και να παίξει τον Ολυμπιακό, έβαλε στο μυαλό του ότι προορίζεται για βασικός. Δεν ξέρω πόσο πίσω θα πάει. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο Κάρλος Κορμπεράν όλο αυτό και πώς μπορεί να τους συνδυάσει όλους αυτούς. Δεν είναι πολύ απλό, είναι πάρα πολύ απαιτητικό και είναι και απαιτητικό και σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης των προσωπικότητων. Και το λέω αυτό γιατί η ιστορία του Χάμες Ροντρίγκες, για παράδειγμα, δείχνει ότι όπου ο προπονητής δεν του έδειχνε, πώς να το πω σωστά, ειδική μεταχείριση, και δεν το λέω με την κακή έννοια, ασχολιόταν όμως πολύ μαζί του και νοιαζόταν για την ψυχολογική του κατάσταση, ο Χάμες απέδιδε. Όπου ο προπονητής ήταν
από μακρός ή ήταν κάποιος που τον αντιμετώπιζε στιγνά επαγγελματικά ή κρατώντας έτσι πολύ σκληρό χαρακτήρα απέναντί του, δεν τα πήγαινε καλά. Άλλωστε και ένας λόγος που αποφάσισε να φύγει από το Κατάρ είναι ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο προπονητής που τον είχε πάρει εκεί ή που τον είχε πείσει να πάει εκεί, ο Λοράν Μπλάν, απολύθηκε και πήγε στη θέση του ένας χιλιανός φρέσκος πρώην ποδοσφαιριστής, ο Κόρδοβα, ο οποίος τον μεταχειρίστηκε διαφορετικά στο κομμάτι της διαχείρισης στο ανθρώπινο επίπεδο. Και αμέσως Βασίλη, αύριο θα πάμε λίγο και στα δικά μας, έρχεται αγωνιστική, στα καθαρά εσωτερικά. Mm-hmm. Θα πάμε στην ανάλυση μας για την Super League. Δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο. Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίστε να μαζεύετε ήλιο και να περνάτε ωραία εκεί. Και να είστε καλά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού. Ευχαριστούμε πολύ, αύριο, Βασίλη. Να είστε καλά. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σου, Βασίλη.